Καλησπέρα, check tech now, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα κάνω ένα unboxing που περίμενα πολύ καιρό. Θα ξεπακετάρω το Samsung SSD 840 Pro, τον 256GB. Μόλις πριν από 5 λεπτά μου τον έφερε το courier και θα ήθελα να τον ανοίξω. Είναι ένα σκληρός που τον ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα μπει κατευθείαν στο σύστημά μου. Από ό,τι τσέκαρα στα ελληνικά κανάλια δεν υπάρχει παρόμοιο βίντεο, είναι το πρώτο με ξεπακετάρισμα του συγκεκριμένου δίσκου. Έκανα μεγάλη έρευνα, μεγάλη μελέτη σχετικά με το τι δίσκο θα πάρω και κατάληξα σε αυτόν γιατί στην κατηγορία του 256GB είναι σχετικά από τους καλύτερους που υπάρχουν και από τους μικρότερους είναι πολύ καλύτερους από τους 128GB και σε ταχύτητα και σε IOPS και σε μέγεθος, γιατί έλεγα να πάρω τον 128GB αλλά τελικά νομίζω ότι αυτός είναι μακράν καλύτερος, γιατί 256GB με καλύπτουν απόλυτα. Η τιμή του είναι πάνω από τα 200 ευρώ, θα δείτε από 220 έως 260-70. Και ήρθε η ώρα να τον δούμε. Αυτός εδώ είναι ο δίσκος, αυτό εδώ είναι το κουτί του. Και βλέπουμε πάνω το πρότυπο, το σήμα της Samsung, τα 256GB εδώ. Τη σειρά που είναι η SSD 840 Pro Series. Είχα σκοπό να πάρω την Evo σειρά γιατί έχει μεγαλύτερο κασέ, νομίζω στα 512, ενώ αυτό είναι στα 256. Αλλά από benchmarks και από διάφορα άλλα, μια άλλη διάφορα μελέτη που έκανα σχετικά με τους SSD, γιατί αυτό συμφέρει πολύ περισσότερο. Είναι πιο είναι, γενικά η Samsung σειρά την προτιμάω γιατί είναι πιο αξιόπιστη και νομίζω ότι θα μου σε βάθος χρόνο θα είναι καλύτερη απόδοση για τα χρήματα μου από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Στο πίσω μέρος βλέπουμε το Samsung SSD 840 Pro Series, λέει, είναι, υποστηρίζει πρότυπα 6 Gbps, SATA 3, και compatible με 3 Gbps, μπορείτε να το συνδέσετε σε SATA 2 συσκευή. Έχουμε 3 σωλήνες MDX controller, τρυπήρινο MDX controller μάλλον. Υποστηρίζει NAND flash memory, 256 bit είναι το encryption του, ενώ τα καινούργια Evo είναι στα 512, αλλά και πάλι σε σύγκριση αυτό νομίζω είναι ένα κλικ παραπάνω από τα καινούργια. Έχουμε το Magician Software, το οποίο είναι ένα, επίσης το καλό με αυτούς είναι ότι συνοδεύονται υπολογισμικό της Samsung, το οποίο μαζί με το Data Migration Software σας βοηθάει να κάνετε μια πλήρη αντιγραφή, αν θέλετε να κάνετε καθαρό format όπως θα κάνω εγώ. Κάνετε πλήρη αντιγραφή του συστήματός σας στον Windows, σας 7-8 τι έχετε. Το κάνει αντιγραφή στο δίσκο και μπορείτε να το ανοίξετε χωρίς καν να κάνετε format. Δηλαδή κάνει μια κόπια του συστήματός σας στον καινούργιο δίσκο και το ανοίγετε. Βλέπουμε εδώ τις χωρητικότητες. Είναι για τα διάφορα μοντέλα 128, 256 και 512. Οι ταχύτητες τους για ανάγνωση είναι 540 στο συγκεκριμένο μοντέλο και 520 εγγραφή. Και τα IOPS του είναι 100.000 ανάγνωσης και 90.000 εγγραφής. Αν θυμάμαι καλά, είναι από τα πιο γρήγορα IOPS που υπάρχουν. Το IOP νομίζω είναι ένα test benchmarking για εγγραφή, τυχαίες εγγραφές και αναγνώσεις στο δίσκο. Είναι από τα πιο ψηλά IOPS που υπάρχουν, είναι ένας από τους πιο γρήγορους δίσκους. Έχω δει ότι η Corsair έχει βγάλει πολύ πιο γρήγορους δίσκους, αλλά το θέμα είναι η εξοπλισία σε βάθος χρόνου. Και επειδή το έχω ψάξει, γενικά η Samsung είναι από τους λίγους οι οποίοι κρατάνε σε βάθος χρόνου και δεν χαλάνε τόσο εύκολα. Το κουτί γύρω-γύρω βλέπουμε τα logo της Samsung, δεν έχει τίποτα. Είναι αφάνταστα ελαφρύ. Όταν ήρθε το πακέτο σήμερα, μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα γιατί δεν έχει καθόλου βάρος και λέω ότι στο καλό έχει σκληρό μέσα. Κι όμως είναι αφάνταστα ελαφρύ ο δίσκος. Να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, όπως προείπα, είναι το πρώτο ξεπακετάρισμα αυτού του σκληρού και παρουσίασε του σε ελληνικό κανάλι. Οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Αυτός είναι ο δίσκος μέσα στη θήκη του μαζί με κάποια έγγραφα. Να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Έχουμε το λογισμικό της Samsung που έρχεται. Είναι το λογισμικό με κάποια benchmarking εργαλεία και με κάποια δίκον το εργαλείο για να μπορείτε να αντιγράφετε το λογισμικό σας αυτόματα, πολύ χρήσιμο. Έχουμε εδώ έναν quick installation guide για laptop
Για λάπτοπ έχουμε για το σταθερό. Μισό λεπτό να δούμε. Ναι. Έχει και για σταθερό, όπως μπαίνει σε σταθερό δίσκο, και για λάπτοπ. Το θέμα είναι ότι δεν έχει, όπως είδα, το backplate για να μπορέσει να κάτσει ο δίσκος επάνω και ένα καλώδιο SATA. Δηλαδή με τόσα λεφτά πιστεύω ότι θα άξιζε να έχει ένα SATA καλώδιο 6 μέσα και ένα backplate. Δηλαδή με 3 ευρώ δεν νομίζω ότι η Samsung σώζεται ώστε μην τα βάλει, αλλά εντάξει, αυτή είναι μια λεπτομέρεια. Λοιπόν, ένα Samsung Solid State για την εγγύηση είναι αυτό και δύο αυτοκόλλητα Samsung SSD Activated, το βάζετε στην υπολογιστή σας αν θέλετε, και αυτός εδώ είναι ο δίσκος. Λοιπόν, όπως βλέπουμε είναι φανταστά μικρός, πραγματικά είναι σαν ψεύτικος, η επιφάνεια του backplate του πάνω είναι μεταλλικό και βλέπουμε εδώ ένα φινίρισμα γύρω γύρω ασημένιο, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή αισθητική θα έλεγα. Ο δίσκος είναι φανταστά. Πραγματικά τον πιένεις και λες είναι αυτός δίσκος, είναι τρομερά ελαφρύς, φαίνεται σαν ψεύτικος από κάτω, αν και είναι όλος αλουμινένιος, δηλαδή δεν έχει κανένα πλαστικό κομμάτι ο δίσκος, είναι όλο μεταλλικό. Ακούστε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το SATA, την υποδοχή που θα μπει το SATA καλώδιο, και εδώ είναι το γιδοτροφοδοτικό μας. Από κάτω μας λέει τα 256GB του και κάποια στοιχεία για το δίσκο. Αυτός εδώ ήταν ο δίσκος, Samsung 840 Pro, 256GB. Αν θέλετε, εμπιστευτείτε με και πάτε κατευθείαν για αυτόν. Μπορεί να γλιτώσετε 60-70 ευρώ τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου θα δείτε ότι αξίζει να δώσετε 60 ευρώ παραπάνω για έναν δίσκο ο οποίος θα σας βγάλει παλικάρια ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορώ να πω, διάβαζα στο site ότι έχει χρόνο ζωής γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ώρες είναι. Αν και οι Corsair οι δίσκοι αντίστοιχοι έχουν 2 εκατομμύρια ώρες, αλλά από ό,τι έβλεπα, οι πιο πολλοί Corsair για παράδειγμα που ήθελα να πάρω εγώ, μέσα στους 18 μήνες παρουσίαζαν η πλειοψηφία τους πρόβλημα, οπότε δεν ήθελα να το ρισκάρω. Αυτός εδώ έχει εγγύηση 5 χρόνια από τη Samsung. Είναι αφάνταστα γρήγορος, είναι από τη Samsung, ο πιο γρήγορος που υπάρχει. Μετά έρχεται το 512, η EVO καινούργια σειρά που έχει βγει σε ταχύτητες φτάνει, αλλά έχουν πολύ χαμηλά οι όψεις εγγραφής, δηλαδή ενώ στα reading τους φτάνουν είναι ακριβώς τα ίδια, διαβάζουν το ίδιο, γράφουν με 66.000 οι όψεις, ενώ ο συγκεκριμένος γράφει στα 90 με 92.000, 90 λέει το κουτί, μέσα στα site που έβλεπα στα benchmark έλεγε 92.000 η όψη εγγραφή και max 100.000 με 97.000, εκεί μέσα κυμαίνονται. Σαφώς και τα έχουν στρογγυλοποιήσει τα νούμερα. Εμπιστευτείτε με, πάτε για αυτόν. Το μικρότερο τερφάκι του είναι 128, ο οποίος είναι 340 εγγραφή Mbps και 520-540, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ανάγνωση. Και το μεγαλύτερο τερφάκι του 512, που ο οποίος είναι πολύ πιο ακριβώς, είναι γύρω στα 340-350 ευρώ. Είναι μια καλή λύση. Είναι ακριβώς. Ναι, είναι από τους σχετικά ακριβούς δίσκους, υπάρχουν και πολύ πιο φθηνοί, αλλά για μια αξιόπιστη λύση εγώ θα σας πρότεινα Samsung, εγώ αυτόν διάλεξα, δηλαδή προτίμησα να δυσιάσω 60-70 ευρώ παραπάνω από ό,τι θα έδινα συνήθως, προκειμένου να έχω μια πάρα πολύ καλή αξιόπιστη λύση. Είναι το πρώτο, όπως ξαναλέω, ξεπακετάρισμα, unboxing του συγκεκριμένου σκληρού στην ελληνική, στην Ελλάδα, όπως έχω δει, γιατί το ψάξα και δεν υπάρχει κάποιος να το ξαναπορουσιάσει. Ήμουν ο Κώστας, είναι το Check Tech Now και θα ήθελα, αν θέλετε και θα μου αφήσετε κάποιο σχόλιο, subscribe στο κανάλι και θα ήθελα να το συζητήσουμε αν έχετε κάποιες προτάσεις ή κάτι άλλο αντίστοιχο για καλύτερους δίσκους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας.